Ο πρώην πρόεδρος της Τρένοσε, ο οποίος είπε ότι υπήρχαν άτομα που πέραν μεγαλύτερο μισθό από τον πρόεδρο, τον και ίδιο δηλαδή. Από τον ίδιο, και ότι υπήρχε επίδομα στην Τρένοσε έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία. Τέλος, γι' αυτό δηλώνω. Μαϊδία. Γι' αυτό δούλευαν πολύ ωραία όλα. Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία και επίδομα πλησίματος χεριών. Υγιεινή πάρα πολύ. Πεντακαθαρίδης. Έτσι, πεντακαθαρίδης. Αυτά τα χέρια είναι καθαρά. Πώς το είχε πει, μπορεί να είναι τίποτα. Μπορεί αυτά τα χέρια να χαιρετάνε έτσι. Να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι. Για πάμε να το δούμε. Οι καταγγελίες του Θανάση Ζηλιασκόπουλου σοκάρουν. Υπήρχαν 130 άτομα πριν από μένα που έπαιρναν περισσότερα χρήματα από τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή της επιχείρησης. Για να φανταστείτε, υπήρχε επίδομα έγκαιρης προσέλευσης αλλά και επίδομα πλησίματος χεριών. Μερικά από τα πιο μεγάλα επιδόματα εξακολουθούν να είναι το επίδομα καθαρών δοντιών, του ποδόλουτρου αλλά και αυτό του ξυρίσματος μασχάλης που δίνεται όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άντρες που ξυρίζουν τις μασχάλες τους βουλή. Επιδόματα που ακόμη ισχύουν είναι το επίδομα της μπουγάτσας, κακάο, γάλακτος, γιατί στην Τρένοσε ξέρουν ότι η μπουγάτσα δεν κατεβαίνει χωρίς κακάο γάλα, το επίδομα του ήσυχου ύπνου χωρίς ροχαλιτό μπροστά στην οθόνη, το επίδομα του ήσυχου περπατήματος στο γραφείο για να μην ξυπνήσουν οι συνάδελφοι, αλλά και το επίδομα του τέλειου ψησίματος χοιρινής μπριζόλας. Στον μηνιαίο μισθό ενός υπαλλήλου της Τρένοσε προστίθενται 1.000 ευρώ με το επίδομα μαλακής επιδερμίδας, ενώ τέλος ο μισθός εκτοξεύεται με το επίδομα συνεχόμενης εμφάνισης στην εργασία επί 2 μέρες σερί. Όχι, πραγματικά πείτε την αλήθεια, όλα αυτά τα επιδόματα που εμείς προσθέσαμε στα δύο πραγματικά που μας είπε ο πρώην πρόεδρος, έχουν ιδιαίτερη διαφορά. Okay. Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία και πλησίματος χεριών. Αδερφάκια είναι. Πόσα χρόνια πριν θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε κάνει για τα επιδόματα, που ο Αυτιάς είχε πει το επίδομα μη επιδόματος επιδόματος. Κάτι τέτοιο. Επίδομα μη καταβολής επιδόματος. Ναι, μπράβο, μπράβο. Και για αυτούς που δεν έπρεπε. Λέγαμε δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δίνανε επίδομα σε αυτούς που δεν είχαν πάρει επίδομα. Λογικό είναι. Ναι, δηλαδή, αν δεν έχεις πάρει επίδομα, δεν χρειάζεται ένα επίδομα. Ισότητα. Για να το ξεπεράσεις. Δεν ξεπερνιέται αυτό το επίδομα. Δηλαδή, ό,τι και να σκεφτείς, ό,τι και να βάλεις στον εγκεφαλό σου, αυτό δεν ξεπερνιέται, ρε φίλε.